Καλησπέρα σας, εδώ από τον τρίτο όροφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, που είναι σταυροδρόμι πληροφοριών και εξελίξεων, κύριε Κούλογλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαστε κάτω από τη σκέπη του Καραμαλή. Έλατε. Είναι, ας το πούμε, το μονοπάτι του Καραμαλή, λεωφόρος Καραμαλή. Έτσι, εδώ. Ναι, απέκτης όμως και η αριστερά, έτσι, με το όνομα του Μανώλη Γλέζου, έτσι, το δικό της το πόσιμο εδώ εντός του Κοινοβουλίου. Και εντός και εκτός. Κάναμε και μια αίθουσα εκτός με κάτι φίλους. Κάναμε μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στο Μανώλη Γλέζο από έναν επιζώντα του Ολοκαυτώματος που είναι φίλος μου. Του γυρίζω ένα ντοκιμαντέρ πάνω στη ζωή του και έχει μια ορχήστρα jazz. Ο ίδιος είναι επικεφαλής ορχήστρα, είναι 92 ετών. Καταπληκτικός. Απίστευτο. Ναι. Είναι 92 και είναι ακόμη στη σκηνή. Είναι ο Γλέζος από μια άλλη καταγωγή, έτσι. Ναι, ναι, δεν είναι μουσικός, είναι δικηγόρος και δικηγορεί ακόμα. Είναι υπεραψής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μιλάει στα σχολεία. Τον έφερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μίλησε την ημέρα του Γλέζου και έκλεψε την παράσταση. Ήταν μια καταπληκτική ομιλία. Είναι ένας υπέροχος. Ο Γλέζος τι μουσικές άκουγε? Θα άκουγε τζάζ ευχάριστα ή μπα? Νομίζω ναι, ναι, ναι. Ακούγε τα πάντα, θέλω να πω. Είχε ένα πνεύμα που απλωνόταν σε όλα, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς εξαιρέσεις. Ήταν αξιωτικά που του παίξαμε εδώ, γιατί είχε και μια ορχήστρα αξιωτική. Αλλά ναι, ναι, ήταν ένας άνθρωπος με ευρύ πνεύμα, άκουγε. Δεν ήταν γύρω από τον εαυτό του όλα. Είχε πολλά προτερήματα και γι' αυτό ήταν ο Μανώλης Γλέζος. Πάμε να δούμε αν σήμερα υπάρχουν παρόμοιες περιπτώσεις στο πολιτικό προσωπικό. Δεν υπάρχει. Γίνεται μια διαρκή συζήτηση, ενίοτε και προσβλητική για το πολιτικό προσωπικό. Γιατί ξέρετε, έχουμε ως λαός, δεν ξέρω αν το έχουμε εμείς ως λαός, μπορεί να είναι και στις άλλες κοινωνίες έτσι, την τάση να τσουβαλιάζουμε. Δηλαδή το ανάθεμα συνήθως το ρίχνουμε ομαδικά, χωρίς τις εξαιρέσεις που χρειάζονται πάντα. Οι ήρωες διαμορφώνονται από τις ιστορικές συνθήκες και τη συγκυρία. Πόσες πια ακόμη ιστορικές συνθήκες να έχουμε? Ο Μανώλης Γλέζος, εάν δεν ήταν η γερμανική κατοχή, μπορεί να μην τον ήξερε κανένας. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, κατάφερε και έκανε μια ηρωική πράξη, πέτυχε μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, μετά το τέλος του πολέμου και που πέρασαν τα χρόνια, έφυγαν αυτές οι γενιές που είχαν εμπειρίες και είχαν ζήσει μεγάλα γεγονότα και φτάσαμε ξαφνικά να έχουμε σε ηγέτες που είναι μέτροι, διότι οι ιστορικές συνθήκες που τους γέννησαν, μέσα στις οποίες δρούν, δεν είναι συνθήκες εξαιρετικές, είναι κανονικές συνθήκες. Επικράτησε και όλο αυτό το η έννοια του κέρδους, το χρήμα είναι τα πάντα κτλ. Να το. Το έχουμε μπροστά. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά αυτές οι προσωπικότητες συνήθως ανθίζουν πέρα από την συγκυρία και τη συνθήκη την ιστορική. Θέλω να πω και σήμερα, με όλα αυτά που έχει βιώσει η δική μας γενιά, οι προηγούμενες γενιές, οι επόμενες γενιές, πάλι θα μπορούσε μια τέτοια προσωπικότητα να ανθίσει. Ναι, αλλά δεν ήταν λίγα, μπορεί να μην είχαμε πόλεμο, μπορεί να μην είχαμε κατοχή, αλλά είχαμε υβριδικούς πολέμους. Ναι, έτσι. Αλλά δεν μπορεί να βγει ένας ήρωας σε αυτές τις συνθήκες, ναι, με ό,τι αυτό το λέτε με την παραδοσιακή έννοια, ναι, του ήρωα. Και τώρα για το πολιτικό προσωπικό, το πολιτικό προσωπικό ζει σε ένα και ανδρώνεται σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι περιορισμένο. Είναι ένα περιβάλλον που το περιορίζουν το χρήμα, τα ισχυρά μέσα ενημέρωσης που πρέπει να, για να κάνεις καριέρα, να παίξεις όλα αυτά κτλ. Καταλαβαίνω τι περιγράφεται, αλλά φαντάζομαι ότι γι' αυτό και εσείς είστε καυστικός ενίοτε, όχι απλώς ακροθυγός να πείτε τις ενστάσεις σας σε αυτά που συμβαίνουν και στο δικό σας χώρο, στη δική σας πολιτική οικογένεια. Έτσι.
Μα ασφαλώς πρέπει να μιλάμε και για τα δικά μας. Δεν μιλάμε όλοι. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Μα κάποιοι θεωρούν ότι το να τα βάζουμε κάτω από το χαλί δεν φαίνονται τα προβλήματα. Δυστυχώς έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση με την συνεργεία των μέσων ενημέρωσης, ώστε ό,τι και να πεις, ακόμα και το μικρότερο πράγμα, γίνεται φουσκώνεται, βγαίνει εκτός του περιβάλλοντος που το είπες και του πλαισίου που το είπες, και άρα αυτό επίσης λειτουργεί λογοκριτικά για τους πολιτικούς. Αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Δεν μπορεί να πεις τίποτα πλέον. Εγώ εξακολουθώ και λέω, αλλά το λέω και μετά ματώνω. Δεν είναι εύκολο. Είναι πιο δύσκολο, γιατί δεν μπορείς, δεν θεωρείται η πολιτισμένη συζήτηση, ο διάλογος, ο προβληματισμός, ακόμα και η δική σου παράταξη, κάτι φυσιολογικό, θεωρείται κάτι ακραίο, έτοιμο οι αντίπαλοι να το χειραγωγήσουν και να το εκμεταλλευτούν. Πολύ περισσότερο επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει στήσει ένα μηχανισμό, το οποίο ονομάζω μηχανισμός καραούλι. Δηλαδή, την έχουν στήσει καραούλι και οτιδήποτε πει ο καθένας, μετά να παράγεται από την ομάδα αλήθειας, τη λεγόμενη αλήθειας, από τα φιλικά μέσα ενημέρωσης κτλ. Είναι ένα στημένο πράγμα, το οποίο επίσης εμποδίζει να μιλήσεις ελεύθερα, να ανταλλάξεις απόψεις κτλ. Να σας πω, τώρα όταν συμβαίνει, έχετε πάντα ένα τηλεφώνημα ή το έχουν συνηθίσει, το έχουν αποδεχθεί? Όχι, δεν έχω κανένα τηλεφώνημα. Κανένα? Κανένα. Δεν είχατε ποτέ ή δεν έχετε πια? Δεν είχα ποτέ. Είναι η μόνη φορά που έγινε κάποιο μεγάλο θέμα, ήταν πέρσι το 21 του Σεπτέμβριο με την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου είπα ότι μετά από παρουσίες Μητσοτάκη Τσίπρα, ότι ήταν μια ισοπαλία και μάλιστα εκτός έδρας, γιατί ο άλλος είναι και πρωθυπουργός. Βέβαια. Και ήταν στη Θεσσαλονίκη επίσης. Αυτό θεωρήθηκε μεγάλο αμάρτημα, ενώ στην πραγματικότητα όλες οι εξελίξεις από εκεί και μετά επιβεβαίωσαν ότι είχαμε ισοπαλία, η οποία συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Αλλά εσείς το είχατε πει κάνοντας μια θετική ανάγνωση. Ναι, ασφαλώς. Κάποιος που έχει το πάνω χέρι, γιατί είναι πρωθυπουργός, άρα μπορεί και να υποσχεθεί, να κάνει, όχι απλώς να υποσχεθεί, ότι μπορεί να παίξει ισοδύναμα με δικός μας ηγέτης με εκείνον. Ναι, ασφαλώς. Και ότι ήταν, γι' αυτό μίλησε για ισοπαλία εκτός έδρας. Αυτό θεωρήθηκε έγκλημα καθουσιώσεως. Έπρεπε να περάσω από την ιερά εξέταση των μέσων. Γιατί δεν γλύψατε πατόκορφα, ας πούμε, τον ηγέτη σας. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που είχα, έκτοτε έχω πει διάφορα πράγματα, τα οποία είναι η πραγματική κατάσταση. Όπως την βλέπω εγώ, ενδεχομένως να κάνω και κανένα λάθος, αλλά πάντως μέχρι τώρα σωστά έχω πιάσει ότι την ισοπαλία που ήταν το μεγάλο, γιατί υποτίθεται από τότε θα ξεκινούσε μια αντεπίθεση, θα ανατρεπόταν η κατάσταση κτλ. Εγώ δεν το είδα τότε, το είπα και το είπα για να προειδοποιήσω. Το είπα για να προειδοποιήσω ότι αν δεν κάνουμε κάτι άλλο, παιδιά, αν δεν αλλάξουμε κτλ., μετά από ένα χρόνο στην ίδια κατάσταση, δεν το είπα για να κάνω, να δημιουργήσω πρόβλημα ή να πυροβολήσω την παράταξη, ας πούμε. Δεν το καταλάβανε. Τι έκαμε. Υπάρχουν τέτοιες δυνάμεις που συγκρατούν τον ΣΥΡΙΖΑ στο να φύγει μπροστά, στο να ξεπεράσει αγκυλώσεις, στο να ξεπεράσει τα μικρά και να πάει στα μεγάλα? Όλα τα κόμματα εσωτερικά αποδιώχουν την κριτική. Είναι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί που θέλουν να ελέγχονται τα πάντα και να μην υπάρχουν διαφορετικές φωνές και όλα αυτά. Στην ίδια κατάσταση είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι και η Νέα Δημοκρατία, είναι και το ΠΑΣΟΚ. Καλά, να μιλήσω για το ΚΚΕ. Με το ΚΚΕ γιατί? Το ξέρετε το ΚΚΕ. Ναι, στο ΚΚΕ είναι. Εννοώ ότι δικαιούστε να μιλήσετε, γιατί μπορεί να μην έχετε ζήσει στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΚΚΕ το ξέρετε. Ξέρετε τη δομή του. Το ξέρω απ' έξω. Αλλά εμπάσχετο στο ΚΚΕ έχει δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, έχει ένα σύστημα λειτουργίας, όπου ακόμα και αν διαφωνείς,
πρέπει να πεις. Υποταχθείς, ας πούμε. Πρέπει να υποταχθείς και να πεις τα πράγματα. Γι' αυτό το λέω για το κουκουέ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όλη η κατάσταση έτσι είναι. Ναι. Λοιπόν. Όταν λέτε εσείς τον ΣΥΡΙΖΑ για μια προοδευτική συγκυβέρνηση, ποιες συγκεκριμένα θέλω να μου πείτε δυνάμεις έχετε υπόψη σας? Είναι το ΠΑΣΟΚ ή είναι ο Βαρουφάκης? Έστω κι αν είστε πληγωμένοι και από τις δύο πλευρές. Κοιτάξτε, ο Βαρουφάκης πριν ξεκινήσω μια κουβέντα είναι δεν είναι, ο ίδιος έχει αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο. Επομένως, αφού το έχει αποκλείσει, δεν νομίζω έχει ότι πει ότι έχει να... μια πλατφόρμα στην οποία ναι, έχει κάποια προαπαιτούμενα. Ναι, έχει βάλει κάποια προαπαιτούμενα τα οποία είναι εκτός συγκυρίας, γιατί όλες οι μετεκλογικές συμμαχίες θα καθοριστούν από το σχετισμό των δυνάμεων που θα προκύψει από τις εκλογές. Ο κ. Βαρουφάκης δίνει μάχη για να περάσει το 3% και να μπει στη Βουλή, τουλάχιστον στη δεύτερη Κυριακή, δηλαδή ενώ στις επαναληπτικές εκλογές. Επομένως, θα δώσει μάχη. Αν έχουμε δεύτερη εκλογή, θα πιεστεί πολύ, γιατί θα υπάρξει πόλωση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, τώρα τι να συζητούμε. Με το ΠΑΣΟΚ ασφαλώς υπάρχει περιθώρια συνεργασίας και αυτή είναι η τάση σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Αυτή είναι η τάση. Ναι. Και μάλιστα είναι μια τάση η οποία κάνει πολύ καλά πράγματα. Στην Ισπανία η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι στο 1 τρίτο. Παίρνουν ειδικά μέτρα. Το ΦΠΑ για την ενέργεια και στους λογαριασμούς ηλεκτρικού, φυσικού αερίου το μείωσαν από το 23% στο 9%. Αυτά είναι τα μέτρα. Ανέβασαν το κατώτατο μισθό. Αυτό εσείς το αποδίδετε όμως σε ένα ιδεολογικό πρόσημο. Το αποδίδω ότι, στο δηλαδή, γεγονός ότι υπάρχει μια κυβέρνηση. Αριστερή, κεντροαριστερή κυβέρνηση. Υπάρχει μια κυβέρνηση αυτό. Σοσιαλιστών με την υποστήριξη των, και τη συμμετοχή στην κυβέρνηση των Ποδέμων, των Ποδέμος, που έχουν κάνει μια πολύ καλά πράγματα και έχοντας στο μυαλό τους και τους πιο αδύνατους πολίτες της χώρας. Δεν κάνουν καμιά επανάσταση, αλλά κάνουν μέτρα τα οποία θα ασφάλισαν που και θα αποκαλούσαμε σοσιαλδημοκρατικά και τα οποία είναι μέτρα κοινωνικής πρόνοιας. Πάντως το ενεργειακό, ανεξάρτητα από τις δημοσιονομικές αντοχές κάθε μιας από τις χώρες, θα είναι ο εφιάλτης αυτού του χειμώνα. Δηλαδή μαθαίνω ότι εδώ που είμαστε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Παρασκευή, που είναι πολύ casual η Παρασκευή εδώ, δεν θα έχει θέρμανση. Δηλαδή εδώ που στεκόμαστε τώρα σε μια πολύ ωραία θερμοκρασία, θα είναι παγωμένα τα πράγματα όσο θα μπαίνει περισσότερο ο χειμώνας. Εντάξει, αυτό καλό είναι που θα γίνει για να δώσει το καλό παράδειγμα. Το καταλαβαίνω, ναι. Αλλά απ' την άλλη καταλαβαίνω, ας πούμε, αυτό που έχει ορίσει ως ανώτατη θερμοκρασία για τους δημόσιους χώρους είναι 19 βαθμοί, που για τις Βρυξέλλες δεν ξέρω αν μπορεί να δημιουργήσει μια καλή συνθήκη εργασίας. Ναι, αν είναι, εντάξει, όλοι θα περάσουμε δύσκολα. Είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Δεδομένου ότι ο πόλεμος συνεχίζεται και το μεγάλο πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι οι 19 ή 20 βαθμοί, είναι ότι δεν μπαίνει καμία πρωτοβουλία η ίδια για το τέλος του πολέμου. Για το τέλος του πολέμου μέσα από διπλωματικές συζητήσεις και διπλωματία, φυσικά με το σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς. Αλλά πρέπει να γίνει να κάνει τέτοιες διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τις θέλουν. Μόλις προχτές ο Μπάιντεν είπε τι συνομιλίες τώρα θα κάνω με τον Πούτιν εγώ. Γιατί κερδίζουν από τον πόλεμο. Κερδίζουν οικονομικά, πουλάνε όπλα, φυσικό αέριο και γεωπολιτικά το ΝΑΤΟ που είναι κάτω από την καθοδήγησή τους διευρύνθηκε. Επομένως, αλλά η Ευρώπη τι κάνει αυτή τη στιγμή? Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι 19 βαθμοί... Ότι λέτε περιορίζεται στο να επιβάλλει κυρώσεις, να παίρνει κάθε τρεις και λίγο, λέτε, μια απόφαση για κυρώσεις, αλλά δεν παίρνει την πρωτοβουλία να τελειώνει αυτή η κατάσταση. Ναι, οι κυρώσεις
αποδείχθηκε ότι δεν λειτουργούν. Δηλαδή ο Πούτιν βγάζει περισσότερα χρήματα από ό,τι έβγαζε πέρυσι. Ο Πούτιν χάνει τον πόλεμο, το χάνει στα πεδία των μαχών. Γιατί ήταν ο στρατός, χαρακτηρίζεται από την γνωστή ρωσική ανοργανωσιά, δεν βαριέσαι, διαφθορά. Όλα αυτά τα πράγματα που είναι μέρος της ρωσικής κουλτούρας και τη γνωρίζουμε αυτοί που έχουμε ζήσει στη παλιά στη Σοβιετική Ένωση. Και γι' αυτό χάνουν. Και επίσης γιατί είναι επιτιθέμενοι. Έχουν μπει σε μια άλλη χώρα και αυτό ενώ οι άλλοι έχουν κίνητρο να υπερασπίσουν τη χώρα τους. Παρότι προέρχονται σχεδόν από την ίδια κουλτούρα και αυτοί τα ίδια προβλήματα είχαν. Εν τούτοις τώρα έχουν οργανωθεί, έχουν και δυτική βοήθεια σε εξοπλισμό και κερδίζουν τον πόλεμο. Ο Πούτιν χάνει τον πόλεμο. Αλλά δεν το χάνει λόγω των κυρώσεων. Και εν πάση περιπτώσει σε αυτή τη συγκυρία θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίρνει πρωτοβουλίες. Οι Μακρόν και οι υπόλοιποι να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες. Δεν μπορεί να είμαστε υποχείρια του Πούτιν και του Μπάιντεν. Μάλιστα. Ελληνοτουρκικά. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Ελληνοτουρκικά. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Διάβασα. Και η Ευρώπη πώς στέκεται απέναντι σε αυτό. Διότι διαρκώς αναζητούμε την αλληλεγγύη, την βρίσκουμε σε μια ήπια ρητορική, δεν έχουμε καμιά απόφαση, αποδίδαμε όλες τις καθυστερίες στη λήψη μέτρων σε βάρος της Τουρκίας, στη Μέρκελ, η οποία έφυγε πριν ένα χρόνο από τα πράγματα, σχεδόν ένα χρόνο, έχει αρκετούς μήνες, και δεν έχει γίνει κανένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Διάβασα κάτι φιλοκυβερνητικούς αρθρογράφους, όχι έναν, περισσότερο το γνωστά ονόματα. Φιλοκυβερνητικούς στην Ελλάδα λέτε. Ναι, ναι. Οι οποίοι λέγανε ότι ο Ερντογάν είναι ο καλύτερος φίλος του Μητσοτάκη. Γιατί θα επανεκλέξει το Μητσοτάκη πρωθυπουργό, κάνοντας επιθετικές δηλώσεις ή ενδεχομένως και κάποιες κινήσεις, οι οποίες θα τον βοηθήσουν να συσπυρώσει τη χώρα, να ξεχαστούν τα μεγάλα αμαρτήματα, πανδημία, ρεκόρ νεκρών, παρακολουθήσεις, ακρίβεια κτλ. Και να ξεχαστούν όλα τα μεγάλα αμαρτήματα, γιατί οι πολίτες συσπυρώνονται γύρω από την κυβέρνηση όταν υπάρχει εθνικό πρόβλημα ή εθνική απειλή. Και λένε ότι ο Ερντογάν θα βγάλει ξανά πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Δεν τα λέω εγώ. Άρα και ο Μητσοτάκης θα ξαναβγάλει πρόεδρο τον Ερντογάν, γιατί και εκείνοι έχουν εκλογές. Ναι, και ο Ερντογάν παίζει αυτό το παιχνίδι. Αυτό όλο που ζούμε, που έχει ακρότητες, που έχει πολλές αμοιχές, που πληγώνουν, είναι στημένο, αυτό μας λέτε. Όχι, δεν αυτό λέω. Αυτό καταλαβαίνετε διαβάζοντας την αρθογραφία, λέτε, ανθρώπων που λιβανίζουν την κυβέρνηση. Ναι. Εγώ δεν ξέρω αν είναι στημένο ή όχι. Εγώ ξέρω ότι. Έτσι το περιγράφεται πάντως. Εγώ ξέρω ότι με τη. Όχι, μπορεί να είναι και από βλακεία του Ερντογάν. Δεν ξέρουμε. Πάντως ότι αυτό που ξέρω είναι ότι γράφτηκε στο Βήμα της Κυριακής, παραδείγματος χάρη, ότι ο Ερντογάν είναι ο καλύτερος φίλος του Μητσοτάκη. Με αυτά που κάνει. Μάλιστα. Δεν το λέω εγώ. Τώρα, εγώ τι λέω. Εγώ λέω ότι δεν είναι εξωτερική πολιτική αυτή, όπου να τρέχουμε πίσω και να απαντάμε μόνο στις διάφορες κινήσεις ή προκλήσεις του Ερντογάν. Λέει ο Ερντογάν, κάτι βγάζουμε ανακοίνωση. Κάνει το σύμφωνο με τη Λιβύη, τρέχουμε και στην Αίγυπτο ή στο Ισραήλ. Βγάζει ένα πλοίο, τρέχουμε και εμείς από πίσω. Δεν είναι αυτό σοβαρή εξωτερική πολιτική. Η εξωτερική πολιτική είναι να έχουμε μια στρατηγική. Τι θέλουμε απέναντι στην Τουρκία. Τι θέλουμε ακριβώς να πετύχουμε στη σχέση μας με την Τουρκία. Θέλουμε να επιλύσουμε ειρηνικά τις διαφορές. Τότε πρέπει να επιμείνουμε να πάμε στη Χάγη. Εσείς λέτε ότι δεν θα έπρεπε στην καθημερινή επίθεση της Τουρκίας να απαντούμε παρά να επιλέγουμε Κίνα από τα γεγονότα που τρέχουν. Για να απαντούμε, δηλαδή. Όχι, το να απαντούμε είναι πάρα. Όχι. Αυτό εννοώ ότι είναι πάρα πολύ λίγο να απαντούμε. Είναι πάρα πολύ λίγο. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Δεν συνιστά σοβαρή εξωτερική πολιτική η άλλη χώρα να σου καθορίζει τη δική σου
ατζέντα και τις δικές σου κινήσεις. Να αποφασίζει αυτή για σένα. Εγώ λέω ότι πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική, να πάμε για μια... Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να πάμε σε μια συμφωνία με την Τουρκία με βάση το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, φυσικά, εννοείται, και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν φωνές και μέσα στη Νέα Δημοκρατία που λένε να μην συζητήσει Μητσοτάκη καθόλου. Δεν συζητάμε με τους πειρατές. Και ο Μητσοτάκης ακούει και είναι υποχρεωμένος και δέσμιος αυτών των φωνών. Ποια είναι αυτή η τάση, δηλαδή τι πολιτικά χαρακτηριστικά έχει αυτό. Ο Σαμαράς το είπε, δεν το λέω εγώ. Είπε ότι δεν συζητάμε με τους πειρατές. Τελεία και παύλα. Ο Σαμαράς έχει μια επιρροή στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός με κάποιο βάρος. Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή δεν θέλει να ανοίξει τα διαμέτωπα. Γι' αυτό και άκεται και φέρεται. Ο ίδιος θέλει να κάνει συμφωνία. Υπάρχει μια αμφισβήτηση στη Νέα Δημοκρατία του αρχηγού, δηλαδή από την πλευρά του Καραμαλή, του πρώην πρωθυπουργού, από την πλευρά του Σαμαρά. Ή είναι σε δευτερευούση σημασίας ζητήματα. Όχι, δεν είναι. Η πρόκληση Καραμαλή με αφορμή τις υποκλοπές στην περίφημη ομιλία που έκανε ήταν ευθεία πρόκληση του καραμαλικού στρατοπέδου απέναντι στο Μητσοτάκη και για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Επομένως ο Μητσοτάκης έχει 2-3 πόλους οι οποίοι χρησιμοποιούν και τα εθνικά ζητήματα για να το στριμώξουν περισσότερο, όπως ο Σαμαράς με το ότι εμείς δεν συζητάμε με τους πειρατές. Και ο Μητσοτάκης είναι αγκυλωμένος. Και γι' αυτό περιμένουμε τον Ερδογάν, μήπως κάνει καμιά επιθετική κίνηση να απαντήσουμε και να το παίξουμε κι εμείς ότι είμαστε. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι σοβαρή η εξωτερική πολιτική αυτή τη μια χώρα. Για έλατε να κλείσουμε με τις παρακολουθήσεις, διότι περιμένουμε εξελίξεις και από εδώ που βρισκόμαστε. Από τις Βρυξέλλες. Ήδη η Επιτροπή που ασχολείται με αυτά τα θέματα έχει ακούσει και τον κύριο Ανδρουλάκη, έχει έρθει στην Αθήνα στα χαμηλά της κλιμάκια, φαντάζομαι θα έρθει και με εκπροσώπηση σε υψηλότερα κλιμάκια. Θα έρθουμε αντιπροσωπεία. Ζητώντας να δουν τους πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας. Αυτούς που εσείς λέτε ως κόμμα που δεν πήγαν στην Επιτροπή. Γιατί όπως είδατε η πλειοψηφία είπε ότι ήταν ένα φιάσκο όλη αυτή η ιστορία για τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που υποστήριζε ότι είναι μια φοβερή, βρωμερή ιστορία. Ναι. Καλά, η συγκάλυψη, το σκάνδαλο είναι διπλό. Είναι σκάνδαλο πολύ μεγάλο των υποκλοπών. Παρακολουθεί το ο αρχηγός ενός κοινοβουλευτικού κόμματος και δημοσιογράφη. Και αυτό συχνά το ξεχνάμε. Είναι πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Δεν υπάρχει καμία εξήγηση για αυτό το σκάνδαλο. Και το δεύτερο σκάνδαλο είναι η συγκάλυψη. Ότι η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής συγκάλυψε το σκάνδαλο. Δεν κάλεσε τους βασικούς μάρτυρες. Τον Μητσοτάκη, τον Δημητριάδη, τους επιχειρηματίες. Για πρώτη φορά οι βουλευτές τόσο ανοιχτά υποστηρίζουν και συγκαλύπτουν επιχειρηματίες που εμπορεύονται το Predator, το σύστημα παρακολούθησης στην Ελλάδα. Δεν κλήθηκε ο Κουκάκης. Ο Κουκάκης είναι βασικό πρόσωπο του σκανδάλου. Τον παρακολουθούσαν και τον παρακολουθούσαν γιατί ο ίδιος ερευνούσε επιχειρηματίες. Τους επιχειρηματίες που εμπορεύονται το Predator. Είναι άμεση η σχέση. Λοιπόν, τίποτα δεν έγινε από όλα αυτά. Είναι σκάνδαλο του σκανδάλου. Εγώ είμαι μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου εδώ. Θα έρθουμε στην Αθήνα, θα ζητήσουμε συνάντηση με τον Μητσοτάκη, τον Δημητριάδη, όλους τους βασικούς πρωταγωνιστές του σκανδάλου. Κάνει λάθος η Νέα Δημοκρατία να στηρίζει τη συγκάλυψη στις μετρήσεις από τις δημοσκοπήσεις. Αν δείτε το σκάνδαλο Watergate, θα δείτε ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ελάχιστος απασχολούσε τα μέσα ενημέρωσης. Αλλά μετά ξέσπασε. Θα ξεσπάσει το σκάνδαλο και ο Μητσοτάκης, ο οποίος είναι ο αρχικοριός, θα την πληρώσει ακριβά. Ευχαριστώ θερμά κύριε Κούλογλου. Και εγώ ευχαριστώ. Είστε επανειδήν. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.